ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Στέλιο μου. Έρχεται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχει ανεβεί και η θερμοκρασία. Θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με θέματα που εγώ καταλαβαίνετε. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με συνέντευξη, Μαρία μου. Κόρια, δεν ξέρω. Ότι... Γιατί. Αν και σήμερα θα εστιάσουμε λίγο στο σώμα, η εταιρεία αυτή είναι από το Pillion. P4 Pillion λέγεται. Είναι πολύ ιδιαίτερα προϊόντα και νομίζω το πιο... Αυτό μαυράκι. Γεια σας. Τελειώνει ο μήνας με το καλό. Έχω κάποια πράγματα. Τι θα μας συμβεί μέσα στον Απρίλιο, σας αγαπημένοι. Καλώς σας βρήκα. Έχω πει του Άγγελο, οπότε είναι, θέλει γιατί πέρυσι... μου ψυχής καθόλου. Πώς είναι ο Απρίλιος. Λοιπόν, είδατε ότι ο Μάρτης μας τα έφερε τα δύο. Που θέλει, αφορά πολύ και τους ζύγους. Ναι. Θέλω να πω, ως κράτος δεν μας αφορά πάρα πολύ αυτή η έκλειψη, αλλά αφορά την Αμερική και ίσως εκεί να ακούσουμε δύσκολα θέματα. Σκεφτείτε ότι και εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τις δικές μας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η δύσκολη στιγμή του Απρίλη και θα πάω σε κάτι ευλογημένο, πανέμορφο που το... Ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά. Αλλά για ποιους? Για αυτούς που αφορούν, που ο Χείρονας είναι θεραπευτής. Ό,τι ακουμπήσει ο Χείρονας, το θεραπεύει. Που σημαίνει λοιπόν έχει και τα εύκολα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ τυχερή όψη. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τους κρυούς μας. Για εσάς, αγαπημένα κρυάρια, η οικονομική τύχη είναι με το εύνοια από παντού. Από τα προσωπικά σας, μένει μου ταύροι, ειδικά εσείς που έχετε γεννηθεί 12, 13, 14, 15 Μαΐου, αυτή εδώ η σύνοδος θα σου πω προσωπικά, προσοχή, το ξαφνικό δικό σας λέει, θα τη βιώσετε πιο ερωτικά από όλους, κυρίως οι γεννημένοι. Παντική. Και θα δώσω αυτή την ευκαιρία. Πού πάμε? Για εσάς λοιπόν, αγαπημένα παιδιά του ουρανού, σημαίνει ότι επειδή είστε παιδιά του, σας αγαπά και θέλει να σας φροντίσει. Είστε ουράνια πλάσματα. Απρόσμενες λοιπόν ερωτικές αλλαγές και ερωτικές εξελίξεις. Εδώ είναι η καταστροφή του αστρολόγου. Ό,τι να πούμε. Μην γελάς τον έρωτα. Μην γελάς τον έρωτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όταν θα έρθει. Απρόβλεπτοι έχουμε υδροχόη. Απρόβλεπτες ερωτικές αλλαγές αλλά και ερωτικές εξελίξεις σε ήδη υπάρχουσες ερωτικές καταστάσεις. Που σημαίνει λοιπόν ότι ακόμα και αν δεν το πιστεύεις, εδώ κάτι θα αλλάξει τον Απρίλη. Και για σένα δεν αλλάζει μόνο από άποψη ζωδίου. Ξέρουμε ότι έχεις και οροσκόπο. Εκεί που γίνεται μεγάλη συγκράτηση. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Όσο και να τρέξεις, θα σε πιάσουν. Δεν θα καταφέρεις να ξεφύγεις. Αυτό όμως που θέλω να πω πραγματικά στους υδροχώους μας που έχουν ταλαιπωρηθεί. Ο κάθε χάρτης του ανθρώπου έχει το τοπικό δικό του. Ωραία. Σημειώσεις την ατζέντα και περιμένουμε τα νέα σας. Βάση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και εγώ συνεχίζω. Μαζί μας είναι ο γιατρός, ο κύριος Μιχάλης Τσούνης, χειρουργός ΟΡΙΛΑ. Καλώς ορίσατε. Είστε διευθυντής και στην κλινική. Σωστά. Τη κλινική Λιτό. Να νομίζει ότι έχετε γεννηθεί με αυτή τη μύτη, έχοντας αναβαθμίσει την εξωτερική. Είναι πολύ ταχύτερη, καταρχήν δεν υπάρχει καθόλου με την. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.